κάθε χειριστήριο, οπότε θα ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει το βιβλίο στο τέλος της συνεδρίας. Και προχωράμε στην κυρία Ζώτα να μας αναφέρει περισσότερα πράγματα σε σχέση με την παχυμετρία και με το κομμάτι του OCT στην διάγνωση της παθολογίας του κερατοειδούς. Βλέπετε ότι είμαστε πολύ εξαρτημένοι από την τεχνολογία. Έχουμε βέβαια δυνατότητα πλέον να βλέπουμε πράγματα, όπως βλέπετε, σε επίπεδο μικροοργανισμού και κατά πόσον ακόμα υπάρχουν ενεργές μολύνσεις μέσα σε ένα κερατοειδή, και να αλλάζουμε το θεραπευτικό μας σχήμα τόσο και σε μύκητες όσο και σε καθαμοιβάδες, που παλαιότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν αυτοί οι ασθενείς να αντιμετωπιστούν σωστά. Ας προχωρήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσουμε για την παχυμετρία του κερατοειδούς. Είναι μια πολύ σημαντική εξέταση που κανονικά θα πρέπει όλοι οι γιατροί, οφθαλμίατροι, να μπορούν να το κάνουν στο ιατρείο. Επιγραμματικά να πω ότι η πρώτη παχυμετρία έγινε το 1951 από τον Μαουρίς και Τζαρντίνη. Ουσιαστικά χρησιμοποίησα μια δέσμη φωτός που ήταν προσαρτημένη πάνω στον σεισμοειδή λιχνία, και με την αντανάκλαση που έπαιρνε, που πέραν από το ενδοθήλιο και το επιθήλιο, η απόσταση αυτών των αντανακλάσεων μετρήθηκε και έτσι είχαμε την πρώτη παχυμετρία. Μέχρι τότε υπολόγιζαν ότι το πάγος του κερατοειδούς ήταν περίπου στα 700 με 1000 μικρά, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πραγματικά ήταν. Επίσης, να πούμε δύο πράγματα για τον κερατοειδή, ότι από τη στιγμή της ενηλικίωσης και μετά δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχουν διαφορές στην παχυμετρία, εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποια παθολογία στον κερατοειδή. Από μετρήσεις που έχουν γίνει σε διάφορες φυλές, το μέσο κεντρικό πάχος κερατοειδούς μετρήθηκε στους Καυκάσιους στα 552,6, στους Ισπανούς 551,1 μικρά, στους Ασιάτες 549,8 και στους Αφρικανοαμερικάνους λίγο χαμηλότερο στο 535,5. Επίσης, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πάχος του κερατοειδούς. Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες είναι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με τις απογευματινές. Έτσι, από μια μελέτη που έγινε, βρέθηκε ότι το πρωί 9 η ώρα ήταν στα 548,7, ενώ το απόγευμα 544,7. Αυτό δεν έχει και τόσο σημασία σε ένα φυσιολογικό κερατοειδή, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία όταν παρακολουθούμε κάποιες παθήσεις όπως η δυστροφία του Fuchs. Πριν αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο θα μετρήσουμε τον κερατοειδή, το πάχος του κερατοειδούς, θα δούμε λίγο τις ομάδες των παθήσεων που αφορά αυτή η μέτρηση. Μια μεγάλη ομάδα έχει να κάνει με τις περιπτώσεις που έχουμε διαταραχή των ενδοθυλίων και ή έχουμε κερατοειδικό είδημα. Η κλασική πάθηση η οποία παρακολουθεί ουσιαστικά με την παχυμετρία είναι η δυστροφία του Fuchs. Πολλές φορές σε αυτή τη δυστροφία δεν μπορούμε να μετρήσουμε ενδοθυλιακά κύτταρα. Οπότε, όταν έχουμε διαδοχικές μετρήσεις παχυμετρίας και βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση, μπορούμε να αξιολογήσουμε και πώς εξελίσσεται η πάθηση. Δεύτερη ομάδα είναι, σε αυτή την ομάδα ανήκει και στις κερατοπλαστικές, όπου και εδώ, παρακολουθώντας το είδημα που έχει ένας κερατοειδής, μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο υπάρχει απόρριψη ή όχι του μοσχεύματος. Στην φυσαλιδώδη κερατοπάθεια, το οποίο είναι σύνηθες, συχνά το βλέπουμε μετά από ένα χειρουργείο καταράκτη, έχει μετρηθεί από μία εργασία ότι το είδημα που υπάρχει την πρώτη μεταχειρητική μέρα στον καταράκτη είναι ανάλογα με τον αριθμό των ενδοθυλίων που έχουν χαθεί όταν μετρηθούν μετά από 3 μήνες σε αυτά τα περιστατικά. Μια δεύτερη ομάδα είναι το γλαύκωμα. Είναι εκεί που πρέπει να αξιολογήσουμε την ενδοθάλμια πίεση. Γνωρίζουμε όλοι ότι όταν μετράμε με τον Goldman υπάρχει μια υπερεκτίμηση σε παχύς κερατοειδής ή υποεκτίμηση σε λεπτούς κερατοειδής. Οπότε αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε όταν μετράμε μια πίεση ή όταν έχουμε μια υπερτονία και θέλουμε να την αξιολογήσουμε. Έχει σημασία να γνωρίζουμε επίσης ότι όταν ο κερατοειδής είναι παχύς, αλλά οφείλεται σε είδημα, είτε επιθυλιακό, είτε διαταραχή ενδοθυλίων, σε αυτές τις περιπτώσεις η πίεση που παίρνουμε από τον Goldman είναι υποτιμημένη. Με όλες αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει και έχουν μετρηθεί, έχουμε καταλήξει στο ότι θα πρέπει να τροποποιούμε την ενδοθάλμια πίεση κατά μισό βαθμό για κάθε 10 μικρά απόκληση από το μέσο όρο, το οποίο θεωρείται το 542 μικρά μέσο όρο πάχος. Επίσης, η Ocular Hypertension Study το 2002 κατέληξε στο ότι ο λεπτός κερατοειδής από μόνος του αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση γλαυκώματος. Και τρίτο και ίσως και πιο σημαντική ομάδα είναι η διαθλαστική χειρουργική. Δεν διανοείται να γίνει μια διαθλαστική επέμβαση σε κάποιον ασθενή και να μην έχει γίνει πριν μια παχυμετρία αναλυτική, να έχουμε παχυμετρικούς χάρτες για να μπορέσει να αξιολογηθεί. Έχει σημασία να μπορούμε να υπολογίσουμε ότι το υπολοιπόμενο στρώμα που μένει μετά από μια
επέμβαση κυμαίνεται στα 250 με 300 μικρά, εγώ θεωρώ τα 300 πιο ασφαλή, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε εκτασία μετά ή τουλάχιστον να ασφαλίσουμε τον ασθενή όσο περισσότερο μπορούμε. Για να δούμε λίγο τώρα με ποιο τρόπο μετράμε τον κερατοειδή. Κάπου τη δεκαετία του 80, εκεί που άρχισε να αναπτύσσεται και η διαθλαστική χειρουργική, οι ανάγκες για την παχυμετρία ήταν μεγαλύτερες και εμφανίστηκε η υπερηχογραφική παχυμετρία. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν υπέρηχο που μετράει το χρόνο που κάνει να περάσει ο ήχος μέσα από τον κερατοειδή. Δουλεύει από τα 10 με 20 MHz. Και η ταχύτητα που έχει υπολογιστεί που χρειάζεται ο ήχος είναι 1640 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ποια είναι τα θετικά της παχυμετρίας του υπερήχου? Είναι καταρχήν πολύ απλή. Έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί, είναι έτσι μια μικρή συσκευή και μπορεί να τη μεταφέρει ο γιατρός. Μπορούν να γίνουν πολλαπλές μετρήσεις τόσο κεντρικά όσο και στην περιφέρεια του κερατοειδούς. Και το πιο θετικό είναι ότι δεν εξαρτάται από την σχισμοειδή λιχνία και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στο διεγχειρητικά να χρησιμοποιηθεί στα διαθλαστικά, πρώτα στην ακτινωτή κερατεκτομή και δεύτερον και μετά και των υστέρων στις διαθλαστικές επεβάσεις. Αποτελεί μέχρι και τώρα τον gold standard και με βάση τις τιμές που παίρνουμε από τον υπέρηχο συγκρίνονται και όλες οι υπόλοιπες μεθόδους που θα σας πω παρακάτω. Τα αρνητικά της υπερηχογραφικής παχυμετρίας είναι το ότι έχει επαφή με τον κερατοειδή, ότι και αυτό μπορεί να προκαλέσει είτε φλεγμονή ή κάποιο τραυματισμό του επιθυλίου. Χρειάζεται αναισθησία, έχει εξάρτηση από τον χρήστη. Δεν υπάρχει φως προσήλωσης, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μετράμε το κέντρο του κερατοειδούς. Έχει μία μειωμένη επαναληψιμότητα στις περιφερειακές μετρήσεις, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι σίγουρα μετράμε το ίδιο σημείο. Και σε περίπτωση που υπάρχει ίδρυμα στον κερατοειδή, οι τιμές δεν είναι αξιόπιστες, γιατί υπάρχει διαφορετική ταχύτητα μέσα στον ιδρυματικό κερατοειδή του ήχου. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάστηκαν να αναπτυχθούν άλλες μεθόδους για να μπορέσουμε να παρατηρούμε και να μελετάμε καλύτερα την παχυμετρία του κερατοειδούς. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που έχουν πει ήδη οι συνάδελφοι, μόνο επιγραμματικά θα πούμε κάποια πράγματα. Οι οπτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν είναι τύπου Ortscan, Pentacam, δηλαδή που χρησιμοποιούν κάμερα Sandfold, ή το OCT και τέλος το συνειστιακό μικροσκόπιο. Το Orbscan, όπως είπε και ο συνάδελφος, εμφανίστηκε το 1995 και με την τελική του μορφή το 1999, όπου προσθέθηκε ο δίσκος Placido. Δεν θα ασχοληθούμε αυτά. Μετράει όλα αυτά τα στοιχεία. Και πάμε λίγο στην παχυμετρία. Αυτό που φάνηκε στις πρώτες μετρήσεις που έγινε με το Orbscan ήταν ότι υπήρχε μια υπερεκτίμηση σε σχέση με τις υπερηχογραφικές μετρήσεις. Γύρω από διάφορες μελέτες βρέθηκε από 9 έως 54 μικρά παραπάνω. Αυτό οδήγησε και στην ανάγκη να μπει ένας δείκτης διόρθωσης 0,92, έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκρίνονται αυτές οι δύο μετρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν μετράμε με Orbscan, μετά από μετεχειρητικά ή σε κερατοκονικούς κερατοειδείς, γίνεται μια υποεκτίμηση. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί μία από τις βασικές μεθόδους για να μετρήσουμε το πάχος του κερατοειδούς. Δεν έχει επαφή με τον κερατοειδή, έχει μεγάλη επαναληψιμότητα και βέβαια παίρνουμε αυτές τις κερατοειδικές παχυμετρικές χάρτες. Η δεύτερη κατηγορία, είπαμε, είναι του τύπου Pentacam, που χρησιμοποιείται η κάμερα. Αυτά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να πάρουμε. Όσο αφορά την παχυμετρία που μας δίνει αυτή η μέθοδος, έχει το όφελος ότι μπορεί να δει μικρές κινήσεις του βολβού, του ματιού, οπότε να διορθώσει με αυτόν τον τρόπο το σκανάρισμα. Κάνει μετατροπή της ενδοφθάλμιας πίεσης με βάση την παχυμετρία. Μας δίνει πολλαπλές μετρήσεις του κεντρικού πάχους, οπότε έχουμε μία πολύ ακριβής μέτρηση του CCT και από τις μετρήσεις που έχουν γίνει και από εργασίες που έχουν γίνει σε σχέση με την υπερηχογραφική παχυμετρία, η απόκληση που έχουν βρεθεί είναι από 10 μικρά λιγότερο ως και 8,3 μικρά περισσότερο. Ένα άλλο αβαντάζ που έχουν αυτές οι τοπογραφίες είναι το ότι μας δείχνει
την εξέλιξη του πάχους από το λεπτότερο σημείο προς την περιφέρεια. Άμα δείτε στην πάνω φωτογραφία, είναι ένας φυσιολογικός κερατοειδής. Η εξέλιξη βρίσκεται μέσα στη μέση τιμή, δείχνει μια φυσιολογική, δηλαδή αύξηση του πάχους από το λεπτότερο στην περιφέρεια, από το λεπτότερο κέντρο, από το λεπτότερο σημείο προς την περιφέρεια, ενώ στην κάτω φωτογραφία λήψη είναι ένας κερατόκονος όπου φαίνεται χαρακτηριστικά πόσο μεγάλη διαφορά έχει το κέντρο από την περιφέρεια όσο αφορά το πάχος. Και είναι και τυπική εικόνα κερατόκονο. Και πάμε τώρα στην τρίτη ομάδα μηχανημάτων που έχουμε για να μπορούμε να μετρήσουμε το πάχος του κερατοειδούς, που είναι το OCT προσιών μορίων. Επιγραμματικά μόνο να πούμε ότι υπάρχουν δύο μέθοδοι, είναι time domain OCT και spectrum domain. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, είναι το Visande ή το RTView όπως γνωρίζετε. Το όφελος που έχουμε από αυτή την τεχνολογία είναι ότι παίρνουμε υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες και μετρήσεις για όλο το πρόσιο ημιμόριο, και αυτό αφορά τον κερατοειδή, το πρόσιο θάλαμο και τη γωνία. Και βέβαια δεν περιέχει πάλι επαφή με το μάτι. Οι μετρήσεις που έχουν γίνει σε αυτά τα μηχανήματα σε σχέση με τον υπέρηχο είναι ότι δείχνουν μια μικρή υποεκτίμηση της τάξης των 6 με 20 μικρών σε σχέση με τον υπέρηχο, όπως σας είπα. Πού χρησιμοποιείται το OCT προσιών μορίων? Στην διαθλαστική χειρουργική έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να μετρήσουμε όλο το πάχος του κερατοειδούς, αλλά να δούμε και τμηματικά είτε το flap είτε το υπολοιπόμενο στρώμα που έχει μείνει μετά από μια διαθλαστική επέμβαση, καθώς επίσης και τη μορφολογία που έχει το flap. Σε παθολογίες του κερατοειδούς, είτε αυτό έχει να κάνει με το πάχος του επιθυλίου, με ουλές, δυστροφίες ή ακόμη και έλκη. Στις μεταμοσχεύσεις έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να παρακολουθούμε τους ασθενείς μας με ένα OCT, τόσο προγχειρητικά όσο και μετεχειρητικά, και αυτό έχει να κάνει είτε μιλάμε για full thickness μεταμόσχευση, όπου μπορούμε να δούμε ακόμη και τα όρια της ουλοποίησης που έχει γύρω-γύρω, ή ακόμη και στις τμηματικές, για να δούμε τα πάχη του μοσχεύματος, την επαφή που έχει με τον δότη, και τη θέση, καθώς και τα προβλήματα που μπορούν να αναπτυχθούν στο interface. Τέλος, έχει ένα κομμάτι της διάγνωσης που μπορεί να μας βοηθήσει, είναι στους όγκους που μπορούμε να βρούμε μέσα στον πρόσιο θάλαμο. Μπορούμε να κάνουμε φοροδιάγνωση κυστικών ή μη εξεργασιών μέσα στο πρόσιο θάλαμο. Φωτογραφίες μικρών μη χρωστικοφόρων όγκων. Δεν μπορεί όμως να μετρήσει μεγάλους όγκους ή χρωστικοφόρους όγκους ή ακόμη και όγκους οι οποίοι συμμετέχουν και συμμετέχει και το κυκλικό. Καθώς επίσης και μπορούμε να μετρήσουμε και τις γωνίες του προστιού θαλάμου. Και επειδή μία εικόνα είναι ως χίλιες λέξεις, θα σας δείξω κάποια περιστατικά που έχουμε και στο κέντρο. Ναι, είναι κάποιες φωτογραφίες τώρα. Εδώ βλέπουμε κέρανιξ, δηλαδή δαχτυλίδια που έχει μπει σε ένα ασθενή με κερατόκονο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν έχει μπει στη σωστή θέση. Βέβαια, εδώ η διαδικασία έγινε με φέμτο, οπότε εκ των πραγμάτων θεωρούμε ότι έχει μπει στη θέση του, αλλά έχει σημασία να μπορούμε να το παρακολουθούμε. Ένα δεύτερο περιστατικό είναι ένας ασθενής που έχει υποστεί cross-legging. Εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε το βάθος που έχει φτάσει η θεραπεία. Στο συγκεκριμένο έχει γίνει με αβέντρο και αν δείτε έχει μετρηθεί ότι το πάχος, το demarcation line φτάνει περίπου στο 160 μικρά. Ένα άλλο ενδιαφέρον περιστατικό ήταν αυτό με ένα έλκος, όπου βλέπετε πριν από τη θεραπεία πώς έχει διαταραχθεί η επιφάνεια του κερατοειδούς και μετά συγκριτικά πόσο έχει βελτιωθεί μετά τη θεραπεία. Εδώ είναι μια ασθενής η οποία είχε κάνει μεταμόσχευση ενδοθυλίου. Την είδαμε την πρώτη μετεχειρητική μέρα. Βλέπετε τη διαφορά που έχει, πόσο είδημα έχει την πρώτη μέρα σε σχέση μετά από ένα μήνα, πόσο έχει βελτιωθεί, όπου φαίνεται χαρακτηριστικά και το σημείο που γίνεται η επαφή του μοσχεύματος. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Μας το είχε στείλει ένας συνάδελφος. Ήταν ένας άντρας 55 χρονών, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε κάνει μία θόλωση στον κερατοειδή του. Το αντιμετωπίσαν με κορτιζόνες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χωρίς να έχει υποχωρήσει. Η οπτική του οξύτητα ήταν πολύ χαμηλή, ένα δέκατο. Και μας το έστειλε ο συνάδελφος για να κάνουμε ένα OCT, ώστε να δούμε σε τι πάχος είναι αυτή η θόλωση. Θεωρούσε ότι ήταν
εθόλωση μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς για να μπορέσουμε να κάνουμε μια θεραπευτική φωτεκτομή. Από το OCT που κάναμε, είδαμε ότι όλο αυτό το πρόβλημα υπήρχε στο επιθήλιο. Δεν έπιανε καθόλου το στρώμα του κερατοειδούς. Οπότε ήταν και πολύ πιο απλή η αντιμετώπιση του, με μια απλή απόξυση του επιθηλίου. Μπόρεσε και αντιμετωπίστηκε και μετά από μια εβδομάδα ο ασθενής έβλεπε 7 δέκατα. Αυτά είναι μια ακόμη έτσι μπορούμε να μελετήσουμε με την βοήθεια του OCT. Εδώ βλέπουμε έναν φακικό ICL, όπου μετράμε την απόσταση που έχει ο φακός από τον κρυσταλλοειδή φακό του ασθενούς. Έχει σημασία αυτό το volt να είναι μέσα σε κάποια όρια για να μην υπάρχουν προβλήματα μετεχειρητικά, συγκεκριμένα από 350 μέχρι 700. Οπότε μας βοηθάει να δούμε αν έχουμε επιλέξει το σωστό φακό σε αυτά τα περιστατικά. Και τέλος, όπως είπαμε, να μπορούμε να κάνουμε μία ανάλυση της γωνίας, αν υπάρχουν κάποια οποιοδήποτε προβλήματα. Κλείνοντας, δεν θα αναφερθώ πολύ, τα είχε πει ο κ. Αριστίδου πολύ καλά. Το μόνο που μπορώ να πω για το συναισθηματικό μικροσκόπιο είναι ότι, εκτός το ότι θεωρείται από κάποιους ερευνητές ίσως ο πιο ακριβής τρόπος για να μετρήσει κάποιος το πάχος του κερατοειδούς, το ότι σε σχέση με τον υπέρηχο έχει βρεθεί γύρω στα 25 μικρά, πιο λεπτό έχει υπολογιστεί ο κερατοειδής. Βέβαια, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, είναι λίγο δύσκολο και συνήθως δεν είναι και εύχριστο. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Κλείνοντας, αυτό που έχω να πω για την παχυμετρία είναι ότι είναι απαραίτητη και σημαντική εξέταση οφθαλμολογική. Θα πρέπει να γίνεται από όλους τους οφθαλμιάτρους. Δηλαδή, καλό να υπάρχει μια παχυμετρία στο ιατρείο, ακόμη και μια πίεση όταν μετράμε. Θα πρέπει να έχουμε το πάχος για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι παθολογική ή όχι. Έχει σημασία να κάνουμε, όταν παρακολουθούμε κάποιον ασθενή για κάποια πάθηση και πρέπει να μετράμε πάχος, να γίνεται στο ίδιο μηχάνημα, έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα. Πολλές φορές είναι σημαντικό ακόμη και η ώρα που γίνεται η επανεξέταση. Έτσι, σε μια δυστροφή αφούξης έχει σημασία αν θα μετρήσουμε πρωί ή απόγευμα, γιατί μπορεί να έχει απόκληση αυτό η τιμή που θα πάρουμε. Εννοείται ότι στην διαθλαστική χειρουργική χρειάζονται χάρτες, οι οποίες βλέπουμε σε όλη την επιφάνεια του κερατοειδούς στα πάχη. Και τέλος, το OCT και το συναισθηματικό μικροσκόπιο, όπου υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να κάνουμε μετρήσεις τμηματικές, να μετρήσουμε δηλαδή τμηματικά το πάχος του κερατοειδούς. Ευχαριστούμε, Εύη. Σας ευχαριστώ. Και αφού είδατε πόσο μπορούμε να δούμε πλέον ανατομικά και μορφολογικά τον κερατοειδή, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη λειτουργικότητα του κερατοειδούς και του προστίου μημουρίου γενικότερα, τα οποία ποια είναι η βασική τους λειτουργικότητα, να μεταφέρει το φως και να εστιάζει σωστά την εικόνα.